Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Το βάλανε πάλι. Με βρήκαν εδώ πέρα την γκρούπη και σου λέει μη τι θα ξεκινάμε κάθε μέρα στους 8 την εκπομπή με Φουρέιρα. Γεια, είμαι η Βενετία και είμαι η μεγαλύτερη φαν της Φουρέιρα και ευτυχώς δεν με έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Madwalk TV όπου συζητάμε τις αγαπημένες μας στιγμές από όλα τα προηγούμενα Madwalk. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Γιατί το Madwalk 2022 by Σέρκοβα. Ένα σκυλί μπήκε στο στούντιο! Γεια σου! Έλα μέσα! Ναι, είναι χνουδωτό και τεράστιο, μου λένε στο ακουστικό. Είναι η Μάντι. Οκ, συγγνώμη, όπως συντονίστηκα. Το Madwalk 2022 by Σέρκοβα επιστρέφει στις 13 Δεκεμβρίου. Είναι σε ένα μήνα να προλάβετε να ραφτείτε κολλητοί και κολλητές. Εννοείται ότι τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο madwalk.gr. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και οι θέσεις είναι περιορισμένες εκεί στο Taekwondo. Οπότε θέλω να προλάβετε για να μου πείτε και για να σας γνωρίσω και από κοντά, να δείτε και την υπέροχη τη Μαριέτα Χρουσαλά, συγγνώμη, τη Μαριέτα Χρουσαλά που θα κάνει την παρουσίαση και όλες τις υπόλοιπες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Αλλά να σας πω και κάτι, εγώ θα είμαι και στο backstage, οπότε είμαι στην αναζήτηση ενός συγκλονιστικού outfit, γιατί καταλαβαίνεις τώρα, Instagram, θέλω να βγάλω φωτογραφίες. Οπότε πάμε μήπως να δούμε προηγούμενα red carpets από Madwalk που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, 12 χρονιές συνεχόμενες. Πάμε να δούμε μερικά red carpets να τα σχολιάσουμε. Και στη συνέχεια θα έρθει και η φίλη μας η Μαρία Γεωργοπούλου από το brand Παλού να μας δείξει την υπέροχή της στη συλλογή. Να δούμε το πρώτο outfit που είναι... Θωμαής Απέργη, στη Λάρα. Αγαπώ Θωμαή Απέργη. Τι μου είπατε από το control? Να σας πω εγώ το αγαπημένο μου Madwalk μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ωραία, θα σχολιάσω το αγαπημένο μου Madwalk, γιατί θέλουμε πρώτα να βρούμε τις φωτογραφίες. Ήτανε η Τάμτα που είχε τις πελώριες τις πλεξούδες της. Σίγουρα κάποια στιγμή θα το σχολιάσουμε εδώ πέρα. Εντάξει, Τάμτα και Madwalk είναι... μία λέξη πλέον, γιατί είναι ορισμός της μόδας αυτή η γυναίκα. Οπότε, αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Και όλα της Φουρέιρα, αλλά εντάξει, μη σας κουράζω. Πάμε να δούμε τη Θωμαή Απέργη, 2015, Madwalk. Φωτιά η κολλητή! Ναι, το πήρε το δεκάρι! Το πήρε στο δεκάρι! Εντάξει, τι να σχολιάσεις, το... Σ' αγαπώ που απλά αράζεις, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει, το σκυλί έφυγε, δεν προλάβατε να το δείξετε. Κρίμα. Μπήκε το σκυλί, το χάσατε. Μάντι! Έλα να σχολιάσουμε μαζί τη Θωμαή Απέργη. Η Θωμαή είναι συγκλονιστική. Το σκίσουμε στο πόδι ό,τι πρέπει, γιατί έχει κάνει το καλύτερο μαύρισμα της ζωής της. Λογικά έχει πάει Μπαχάμες τώρα, φίλοι, ξέρει φίλοι. Το μαλλί το ψηλό, ό,τι πρέπει. Έχει εδώ πέρα κάτι σαν ελαφρύ κόψιμο, γιατί έχω και 17 βαθμούς μυωπία και δεν βλέπω. Για πες μου ρε Ορφέα. Φοράει και ένα βραχιόλι που ενώνεται σαν δαχτυλίδι που μου λένε, αλλά δεν το βλέπω γιατί είμαι τυφλή από εδώ. Στα βεδεύω τα παιδιά στην φοραγωγή με τη μυωπία μου. Εντάξει, τη βάζω δεκάρι, το παπούτσι είναι τέλειο, το make-up είναι θεά. Αγαπάμε Θωμαή Απέργη, είναι στη Λάρα και το ξέρει. Πάμε να δούμε Ηλένια Williams στο Madwalk του 2018. Και η Ηλένια είναι στη Λάρα. Για να τη δούμε την κολλητή. Για μένα είναι όλη κολλητή, το έχετε καταλάβει. Πού είσαι, Ηλένια, εμφανίσου στην οθόνη. Έλα και εσύ, Μαντί. Έλα, Μαντί. Έλα, ρε κολλητή. Πλέον αυτή θα είναι η ατάκα μας. Θα μου γράφετε από κάτω. Πού από κάτω? Ανεβαίνουν και στο YouTube, νομίζω, οι εκπομπές. Οπότε, γεια. Εάν μας βλέπετε από εκεί. Να την κολλητή. Εντάξει. Είναι μια νεράιδα. Εν ζωή. Είναι. Λάμπει, έτσι. Καλά βλέπω. Είναι μπυρμπυλωτό. Είναι μπυρμπυλωτό. Περίμενε, ο Ορφέας από πίσω τώρα. Είναι μπυρμπυλωτό, ε! Βαριέται! Έχει στραφταλάκια, μου λένε τα παιδιά. Καλά, τα μανίκια, σοκ και δέος. Αν και ίσως, έχω πέσει και να τα κόβα. Εσύ θα τα κοβες, Ορφέα. Ναι.
θα τα κόβε και η Ορφέα. Συμφωνήσαμε με τον κάμεραμάν εδώ πέρα, τον οπερατέρ μας, βεβαίως. Έλα, Μάντι. Έλα, ρε σκόλητη. Γιατί το μαλλί της ήταν πάρα πολύ ωραίο και το μακιγιάζ. Ίσως το μαλλί να μου άρεσε κάτι σε πλεξουδίτσα. Γιατί είναι πολύ νεραϊδέ το outfit, οπότε θα της πήγαινε. Πάμε να δούμε και έναν Θέμη Γιώργαντά. Γιατί δεν γίνεται Mad Walk χωρίς Θέμη Γιώργαντά. Mad Walk 2021 ήταν πέρυσι. Τον θυμάμαι. Φορούσε ένα πολύ ωραίο μαύρο κοστούμάκι. Είμαι σίγουρη ότι ήταν ένα μαύρο κοστούμάκι με. Χωρίς γραβάτα. Ναι! Είναι χωρίς γραβάτα. Το ήξερα, το θυμόμουν. Το θυμόμουν γιατί είχα πει μπράβο Θέμης που δεν φοράει γραβάτα, γιατί αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ κυριλέ και δεν θα τέριαζε. Έχει και ένα πολύ ωραίο μαντιλάκι εδώ πέρα. Πρέπει να είναι πουά, αν βλέπω καλά. Λεοπάρ πρέπει να είναι. Θέμης στη Λάρα. Έχουμε μήπως και το παπούτσι. Δεν έχουμε το παπούτσι, αλλά επειδή εγώ το έχω δει το outfit, ήταν λουστρίνη και του πήγαινε πάρα πολύ. Πώς σας φάνηκε αυτό που ήρθα προετοιμασμένη? Πάμε να δούμε και τη Ζώσεφιν στο Mad Walk 2021 το περσινό, που και αυτό το θυμάμαι, και στο σήμερα η Ζώσεφιν με αυτό το outfit πηγαίνει παντού. Είναι πιο Y2K πεθαίνεις, το μαλλί που είναι έτσι λίγο Κωνσταντίνου Κελένης, το μακιγιάζ, είναι και λίγο gothic που έχει τα φτερά τα μαύρα. Λες τώρα θα μου τραγουδήσει Evanescence, θα μου τραγουδήσει να δεν έχω σήμα. Ή αυτό που έχει από μέσα το ασημί, όλο, το θέλω έτσι όπως είναι, να το πάρω, να έχω και παραμάσχαλα κολλητή τη Ζώσεφιν γιατί είναι υπέροχη. Της βάζω 20 στα 10. 20 στα 10, το θέλω, το παίρνω, το αγοράζω, μου το πούλησε Ζώσεφιν. Λοιπόν, με τόση χαρά πάμε να δούμε, wow, στο Mad Walk του 2015, τον Stan, που στεναχωρέθηκε το παιδί. Γιατί λέει με στεναχωρεί με ένα γκίγκλι, τζίγκλι. Βοηθήστε με παιδιά, τι είναι αυτό που μου γράφετε εδώ πέρα, εγώ είμαι από χωριό, δεν τα ξέρω. Ένα remix τέλος πάντων, πάμε να δούμε τον Stan. Τζίγκλι, τζίγκλι remix. Να την η Τάμπτα η θεά, από πού ανυπομονώ τόσο πολύ για το τι θα κάνει φέτος η Τάμπτα στο Mad Walk 2022 by Σέρκοβα. Όπως είπαμε, 13 Δεκεμβρίου παίρνετε τα εισιτήριά σας στο madwalk.gr και εμείς είμαστε εδώ περιμένοντας με ανυπομονησία το Brand Παλού να έρθει να μας δείξει τις δημιουργίες, αλλά μέχρι να έρθει η κολλητή, η άλλη κολλητή, θα σχολιάσουμε κάποια προηγούμενα acts. Το τέλειο πάντρεμα μεταξύ μουσικής και σχεδιαστών είναι εδώ. Για να δούμε το πρώτο που είχαν πει το Shallow. Και εμένα ρε παιδιά μου είχε διαφύγει τελείως και δεν το θυμόμουν καν. Ο Σάκης Ρουβάς με τη Μαρίνα Τσάγκουερθ το 2019. Πάμε λίγο να το δούμε γιατί εμένα μου είχε διαφύγει. Έχουμε την καρτελίτσα να πέσει. Έλα λίγο, Ρουβάς. Τα ρούχα είναι τέλεια! Τα ρούχα είναι πολύ πουπουλένια και ονειρικά. Τα θέλω όλα. Συγγνώμη, Ρουβά, που μιλάω πάνω σου, αλλά θέλω όλα τα ρούχα. Και η Μαρίνα είναι συγκλονιστική. Καλέ! Ωραία, μπράβο, τα φωνητικά του Ρουβά. Του δίνουν συνέχεια pop τραγούδια και δεν φαίνεται τόσο πολύ ότι έχει ωραία φωνή. Σοκ και δέος, γιατί είναι πανδύσκολο τραγούδι. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να το πω σε καραόκι και έχω αποτύχει όλες τις φορές επικά. Τα ρούχα είναι συγκλονιστικά και είναι εννοείται τα νηφικά της Σίλιας Κρυθαριώτη. Αγαπάμε Σίλια Κρυθαριώτη, haute couture, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει. Είναι ό,τι καλύτερο. Και ξέρεις τι, είναι σαν να αιωρούνται, σαν να. Πηγαίνουν έτσι, σαν να είναι νεραϊδούλες. Έχω λυσάξει με τις νεραϊδές, αλλά μου δείχνετε εδώ πέρα συνέχεια πούπουλα και φτερά με την καλή έννοια, που είναι... Αχ, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι σαν να πετάνε όταν φοράς αυτά τα ρούχα. Τι να πεις, μία Σίλια, αχ, έχω μπερδευτεί από το σοκ. Μία Σίλια Κρυθαριώτη, πότε θα φορέσω κι εγώ. Πάμε στο επόμενο, να δούμε Ελενάρα Παπαρίζου, Baby It's Over, το 2011. Πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια πριν. Ήμουνα παιδαρέλη όταν το χόρευα αυτό. Baby It's Over με Απόστολο Μητρόπουλο. Πόσο ταιριάζει η Παπαρίζου με το Μητρόπουλο. Γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ φαν σαν ενέργειες, οπότε κολλάνε, όχι ότι τους ξέρω προσωπικά. Σταματάω λίγο για να το ακούσουμε βασικά. Oh, no, no. Like
Το attitude της Παπαρίσου είναι ό,τι καλύτερο. Είχε κάνει ένα remix βασικά. Είχε διασκευάσει την επιτυχία των 90s Free Your Mind και το κοιτάω εδώ πέρα γιατί δεν το ξέρω. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Ξέρω όμως το δικό της, το Baby It's Over, που το είπε καταπληκτικά. Το ρούχο που φοράει είναι σοκ και δέος. Και ο Απόστολος Μητρόπουλος ήταν καταπληκτικός. Πάμε να δούμε και την μοναδική λατρεία της ζωής μας, αγαπημένη Μέρη Συνατσάκη. Γεια σου Μέρη! Και Χρήστο Μάστορα που τραγούδησαν στο Madcock του 2018 το Bang Bang με ένα υπέροχο κόκκινο φόρεμα. Το είδαμε λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά θέλω να το δούμε για ακόμα μια φορά για να το ακούσουμε κιόλας. Έλα Μέρη, σήκωσε το μανίκι. Δείξε το το μανίκι, ναι. Κοίτα τι τέλειο φόρεμα! I was 5 and he was 6. Rode on horses made of sticks. You were black and I were white. Τι χαζεύω σαν παιδάκι που κοιτάει το αγαπημένο του είδωλο. Είμαι σαν... Μπράβο Μέρη, είσαι τέλεια! Πεθαίνω με τη Μέρη που λατρεύει τη μουσική και το κάνει και δεν την νοιάζει τίποτα και ήταν και φοβερή και ο Χρήστος Μάστορας βγήκε μετά με τις κιθαράρες του και τη φωνάρα του που πρέπει να γράψει πολλά περισσότερα τέτοια τραγούδια. Όχι ότι το είχε γράψει εκείνος, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήτανε σοκ και δέος τα παιδιά και είχαν κάνει και την παρουσίαση, θυμάμαι τότε, το 2018 και ήτανε καταπληκτική. Εγώ ζω για τη στιγμή που ίσως το παρουσιάσουμε ξανά οι δυο τους, γιατί είναι τέλειο team. Αυτές ήταν λοιπόν οι εμφανίσεις. Πάμε να δούμε Ελενάρα Τσαγκρινού. Τη λατρεύω. Με DJ Κάσφορ, Απόστολος Μητρόπουλος. Be my lover. Και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα παρέα με τη Μαρία από το Παλού για να μας δείξει τα υπέροχά της τα ρούχα. Έλα λίγο, Έλενα Τσαγκρινού και Ιωάννα Τούνη. Α, ήταν το περσινό πάρα πολύ ωραίο. Και όπως σας έχω υποσχεθεί στην προηγούμενη την εκπομπή, πάρα πολύ σωστά. Θα δούμε εδώ πέρα τους αγαπημένους μας new designers, τα καινούργια τα παιδιά, γιατί τα αγαπάμε και τα στηρίζουμε, που θα περπατήσουν οι δημιουργίες τους στο catwalk του Madwalk 2022 by Serkova, παρέα με τους πιο καταξιωμένους Έλληνες τραγουδιστές και σχεδιαστές. Θα δούμε τι υπάρχει στο μυαλουδάκι τους στο δημιουργικό, θα δούμε πώς ξεκίνησαν, ποια είναι τα πρότυπά τους, τα πάντα όλα, και σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι που φοράει ένα outfit συγκλονιστικό που το θέλω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Είναι ένα κορίτσι πολύ ροζ και κόκκινο που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο brand ονόματι Παλού. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Μαρία Βαρβάρα Γεωργοπούλου. Έλα, μη μου ντρέπεσαι. Καλώς την. Γεια σου. Καλώς μου ήρθες. Τι μου κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά, μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ. Αχ, δεν μπορώ, είναι τόσο cute. Σου έχουν πει ότι μοιάζεις λίγο με την Αριάννα Γκράντε? Μπορεί παλιά που είχα λίγο πιο έτσι μαύρο μαλλί. Μαύρο μαλλί? Ναι. Έχω κάνει διάφορα πράγματα. Το outfit είναι δικό σου? Ναι. Το αγαπώ. Το Χωρίστε. Βλέπω τόση ώρα με την άκρη του ματιού μου και λέω το θέλω. Είναι από τη φετινή τη συλλογή, την χειμερινή. Ναι. Φαίνεται, αλλά ξέρεις τι, ναι μεν είναι χειμερινή, αλλά έχει πολύ καλοκαιρινό touch. Είναι πολύ cozy, είναι λίγο έτσι chilled. Mm-hmm. Ονομάζεται Focused and Chilled. Ah. Και είναι λίγο αντίθεση. Αυτό που λέμε το είμαστε στοχοπροσιλωμένοι σε κάτι, αλλά είμαστε και χαλαροί. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Τέλει. Όλα θα γίνουν. Α, καλέ, τα λέει φοβερά. Θα μας δείξεις βέβαια τα ρούχα στο επόμενο on. Τώρα, ξέρεις τι, θέλω να μου πεις, είναι η αγαπημένη μου ερώτηση σε σχεδιαστές. Ναι. Το ήθελες από πάντα, από όταν ήσουν παιδάκι, να γίνεις σχεδιάστρια? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα δίλημα. Έκανα χρόνια αθλητισμό. Και έπαιζα βόλεϊ, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, έπαιζα. Ας πούμε, έπαιζα λίγο βόλεϊ. Έπαιζα βόλεϊ και μου άρεσαν και τα ρούχα πάρα πολύ. Δηλαδή, ήθελα να είμαι δημιουργική, τα υφάσματα, τα χρώματα. Η γιαγιά μου ήταν μοδίστρα και είναι. Εντάξει, όχι πια γιατί δεν ράβει, αλλά. Και η δικιά μου! High five. Οπότε, ξέρεις, πάντα υπήρχε αυτό το δίλημα. Θα ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Θα κάνω ρούχα. Γίνεται να κάνω ρούχα. Και μετά. Δια μαγείας, όντως, ναι, μπόρεσα να το κάνω, δηλαδή πήγα στο εξωτερικό, ναι. Δεν σου έμαθε η γιαγιά, έμαθε στο εξωτερικό κατευθείαν, πήγες στα βαθιά. Βασικά, το βόλεϊ με οδήγησε εκεί, γιατί έπαιζα και έτσι... Στο εξωτερικό. Ναι, το είχα πάρει πολύ θερμά και απέκτησα, ας πούμε, μία υποτροφία
Και μετά μπόρεσα να σπουδάσω και αυτό που ήθελα, γιατί εδώ Ελλάδα, ας πούμε, τότε, όταν ήμουνα πριν 10 χρόνια, γιατί όντως πριν 10 χρόνια ακριβώς έφυγα, το 13, φαίνεσαι στα 17. Φαίνεσαι 18 χρονών. Εγώ τη κοιτάω σαν χάνος και λέω, τι εννοεί πριν 10 χρόνια. Νομίζω ότι είναι 20. Όχι, όχι, είμαι 26. Α, εντάξει, ωραία, μεγάλη διαφορά. Και για πες, πήγες εξωτερικό. Πήγα εξωτερικό, έπαιζα βόλεϊ, τελείωσα εκεί το λύκειο, παράλληλα έκανα και μαθήματα που είχαν να κάνουν με φωτογραφία, μόδα κτλ. Και έτσι λίγο μαζί, ναι, και φτάσαμε... σπούδασα, ναι, και φτάσαμε στο σήμερα που δημιούργησα το Παλού. Το Παλού από πού βγαίνει το όνομα? Λοιπόν, το Παλού βγαίνει λίγο από το... ήθελα λίγο να τρολάρω τον εαυτό μου στο εξωτερικό που nice. Όλοι δεν μπορούσαν να προφέρουν. Πριν το κάνει κάποιος άλλο. Που δεν μπορούσαν οι φίλοι μου να προφέρουν το επιθετό μου, το Γεωργοπούλου. Ούλου, ούλου, ξέρεις, είναι πολύ ελληνικό το, η κατάληξη. Στο εξωτερικό δεν μπορούν, δεν το έχουνε. Τους φαίνονταν λίγο. Κάνανε όλη την ώρα. Τους φαίνονταν πολύ funny και κάνανε, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Και μου σφασί. Είναι Γεωργοπούλου. Και κάπως έτσι το έβγαλα Παλού. Βασικά, μια φίλη μου μου λέει, δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά, έτσι, Αγγλίδα. Ναι. Πες το έτσι, Παλού, να συνεννοούμαστε όλοι μεταξύ μας. Το πρώτο outfit που έφτιαξες ποτέ, ποιο ήτανε? Σε βοήθησε η γιαγιά? Πώς το λένε την ναι, γιαγιά, ναι. Να της πούμε ένα γεια. Να της πούμε ένα γεια. Γεια σου, γιαγιά. Ναι. Πολύ μικρή, δεν το έφτιαξα εγώ, τα έφτιαχνε εκείνη, εγώ τα σχεδίαζα και απλά έλεγα ότι τα έφτιαχνα. Και απλά μετά στο πανεπιστήμιο τα πιο πολύ τα πρώτα μου outfit, ξέρεις, κάτι τζιν, κάτι με μανίκι από εδώ, μανίκι από εκεί. Το τζιν είναι δύσκολο για πρώτο όμως, κυρίως για πατρόν και τέτοια. Ήταν έτσι λίγο πιο το χαλαρό το τζιν. Γενικά μου αρέσει να δίνω στα ρούχα μία άποψη που με ένα, ας πούμε, ύφασμα, έχει στο μυαλό σου ατζίν. Όχι, κάτι άλλο. Πάμε. Κατάλαβα, να το κάνεις, ας πούμε, crop top. Ναι, ναι. Ή ας πούμε, ναι, κάτι τέτοιο. Ήταν μια, ας πούμε, πολύ φαρδιά ποδιά, με μανίκια παντού και, ναι. Α, κατάλαβα. Έτσι. Καλά, φαίνεται ότι είσαι δημιουργικό παιδί. Άμα έχει σπουδάσει φωτογραφία, έχει κάνει τα πάντα, λογικό είναι. Η έμπνευσή σου για αυτή τη συλλογή που θα μας τη δείξεις και σε λιγάκι, ποια ήτανε? Είναι βασικά... πολύ vintage, με την καλή έννοια. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είσαι Stranger Things fan? Είμαι. Όχι πολύ. Όχι okay, πολύ. Ποια ήταν η έμπνευση? Λοιπόν, έλεγα πώς και... Έκοψα λίγο. Όχι. Λοιπόν, για την έμπνευση που θα δείτε για αυτό το look που έχω επιλέξει, είναι λίγο... έχω επιλέξει να δείξω ένα αθλητικό ύφος, αλλά εμπνευσμένη από τον αθλητισμό και από τον brand μου το ίδιο, αλλά σε πιο βραδινή και καθημερινή και sick και retro, ας πούμε. Όχι όμως όλη η συλλογή, το outfit που έχεις διαλέξει. Το outfit που έχω διαλέξει, ναι. Αλλά η συλλογή όλη είναι αυτό που είπα και πριν, είναι λίγο πιο retro sport, λίγο πιο basic χρώματα. Wow, είπε μόνη της την επόμενη ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να χαρακτηρίσεις με τρεις λέξεις τη συλλογή σου. Άρα είπες retro. Είναι σίγουρα retro. Ναι. Είναι σίγουρα sporty. Ναι. Και θα πω και romantic. Romantic. Είναι λίγο αυτό το romanticizing sport, in a way. Πρώτη φορά, για πες μου τώρα, πρώτη φορά συμμετέχεις σε ένα τόσο μεγάλο event όπως το Mad Walk. Ναι. Ναι. Δεν έχεις κάνει κάτι αντίστοιχο? Όχι, εντάξει, όχι. Εγώ σαν σχεδιάστρια και σαν Παλού, όχι. Έλα, συγχαρητήρια, πρώτη σου φορά όμως στο Mad Walk κατευθείαν. Ναι. Παιδιά, wow, δεν έχει κάνει άλλο event και πηγαίνει κατευθείαν στο Mad Walk με Σέρκοβα. Πόσο θεά! Μπράβο, είναι εδώ και η μαμά. Μπράβο στη μαμά. Εννοείται. Περήφανη είναι έτσι, από πίσω. Με κινητό, να στείλεις στο μπαμπά. Έχεις κανέναν σχεδιαστή έτσι huge πρότυπο? Μ' αρέσει πολύ η Marine Serre. Είναι έτσι πολύ grungy, sporty. Δεν είπες κάτι basic. Φύγες έτσι. Μπαμ, κατευθείαν. Όχι, είναι πολύ... μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεται, αυτά που λέει, όπως τα λέει. Όπως συνδυάζει τα υφάσματα, τις υφές, τα χρώματα. Μπράβο. Είναι πρότυπο. Ναι. Και δεν μου λες, θα ήθελες να ντύσεις κανέναν celebrity, είτε Έλληνα είτε ξένο? Προς το παρόν αυτό δεν το έχω σκεφτεί, ότι ποιον θα μπορούσα να ντύσω με Παλού.
θα μ' άρεσε λίγο τα ρούχα μου να περάσουν στην πιο καθημερινή τους φας. Δηλαδή να ντύσω κορίτσια που είναι ενεργά, πάνε από εδώ, κάνουν από εκεί, πάνε για προπόνηση, πάνε με τις φίλες τους για μπραντς, σηκώνουν το πρωί και τελειώνουν το βράδυ, τη μέρα τους είναι γεμάτες, ξέρεις, και θέλουν κάτι χαλαρό, άνετο, μοδάτο, κόζι, chill. Έλα ρε, είναι πολύ ωραίο που η έμπνευσή σου είναι ο κόσμος. Ναι, είναι ο κόσμος. Έλα, μπράβο! Είναι η αγαπημένη μου απάντηση πάντα. Στο ποια είναι η έμπνευσή σου, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, ναι. Που κάνουν, οι πολύ άσχολοι που κάνουν πράγματα, γιατί και εγώ αυτό το πράγμα είμαι τώρα. Το έχω καταλάβει λίγο. Κάτι έχουμε καταλάβει εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο break και μετά θα μας δείξει την υπέροχη της στη συλλογή από το Παλού. Πάμε να δούμε δούκισα νομικού που μας τραγούδισε Britney Spears cover Oops I Did It Again. What? Που ήταν και θεά, επειδή εντάξει το έχω δει, ήταν θεά στο Mad Cook του 2014. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Τα 90s, επειδή είναι ρέτρο συλλογή, λέει. Να βάλουμε ένα τσάι στο λεμόνι. Τι πώς το λένε, δεν το θυμάμαι. Είναι αυτά τα τραγούδια. Τσάι στο λεμόνι. Τσάι στο λεμόνι με μπαλκόνι. Ωραία, καλά φύγει αυτό. Είμαστε λοιπόν εδώ με τη Μαρία και τον brand Παλού, που είναι ολό δικό της, γκέι, στην ηλικία των 26. Συγχαρητήρια, ρε σκολητή. Ευχαριστώ. Και θα μας δείξει τώρα τα δικά της τα ρούχα. Ναι. Για δείξε μου. Λοιπόν, θα δείξω αυτή τη φούστα. Ναι. Που είναι έτσι εμπνευσμένη από τις ομπρέλες με τις... Θέλεις να μας τα δείχνεις από εδώ. Εννοείται. Να την... Ισχύει ότι είναι σαν ομπρελίτσα. Είναι ομπρελίτσα καλοκαιρινή με το κρόσι από κάτω. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Είναι εντελώς ρέτρο και... Έπρεπε να έχει και ένα ριγέ μαγιό. Από μέσα. Ναι, αυτά τα λόσαμα. Εννοείται. Τέλεια. Εντάξει, μαγιό δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά... Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, εννοείται. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν... Εγώ έχω ερωτευτεί αυτό εδώ, θες να μας δείξεις αυτό. Ναι, αυτό είναι από τη συλλογή που τρέχει τώρα, την Focused and Chilled, που είναι μαζί με αυτό, είναι στην ίδια... Φαίνεται, ναι, είναι η ίδια λογική. Ναι. Και εγώ γι' αυτό σου είπα για το unisex. Εντάξει, λογικό. Είναι unisex αυτή η συλλογή, όχι όλα τα κομμάτια. Μ' αρέσει πολύ που το ταμπελάκι να παίξω. Ναι, το βάζω απ' έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Ναι, μικρό και διακριτικό. Και πώς το λένε αυτό, γιατί μου λέει δεν θυμάμαι τα ονόματα των ρούχων και θέλω να την πειράξω. Όχι, έχει πλάκα κάνω. Με έδωσες. Δεν πειράζει. Θες να μας δείξεις και αυτό. Εννοείται. Γιατί είναι ίδιο με το background. Είναι από τη συλλογή, ναι, που θα έρθει τώρα το spring, summer. Σοκ που φαίνεται είναι από έτσι, μέσα. Είναι έτσι, ναι, black and white. Τέλειο. Ναι. Είναι πετσετέ. Βασικά η έμπνευσή μου ήταν να ξεκινήσω πετσετέ ρούχα. Έτσι, επειδή από το βόλι και από το beach όλη την ώρα ήμουν σε μια παραλία και όλη την ώρα τυλιγμένη σε μια πετσέτα. Αλλά να το κάνω έτσι πιο ρομαντικό, πιο... Και λίγο γκέρλι. Και λίγο γκέρλι. Ναι. Με τρυπούλες και λίγο πιο... Αχ, έλα, δείξε μας αυτό κι άλλο. Ναι. Αυτό έχει και τα... Αυτά εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί μπορείς να το σουρώσεις κιόλας και να σου κάνει γάντι στη μέση. Και τα βγάζεις και μένει μόνο η τρύπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και αυτό το οποίο το έχει φορέσει η Κόνη με ταξά. Στο ταξίδι της. Στο ταξίδι της. Το έχω δει στο Instagram. Πού είσαι, Κόνη, σε έχω δει. Ήσουν κούκλα. Πολύ ωραία το φόρεσες, κολλητή. Και της πήγαινε... Εντάξει, ήταν iconic, ήταν iconic. Αχ, δείξτε μας άλλο λίγο, γιατί είναι τόσο βουλιουκλάκι με την καλή έννοια. Εγώ τη βουλιουκλάκι τη θεωρώ πολύ fashion icon. Μα ήταν της εποχής της, πολύ chic και πολύ... Να τραγουδάνε στα ακουστικά, τράβα προσχένει σε βέλη. Και εδώ έχεις μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Αχ, μπράβο, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σκέψου το με λευκή άσπρη μπότα ψηλή. Ναι, έχω τέτοια και πρέπει να το αναδείξουμε αναλόγως. Τι άλλο. Λοιπόν, αυτά τα έτσι πιτζαμέ που... Αχ, είσαι από το άτομο που κάνει πιτζαμέ ρούχα, μπράβο! Ναι, είναι σαν αυτό που φοράω τώρα, ξέρεις, αλλά πιο... Ισχύει! Αεράτο, το πρωί με sneakers... Το βράδυ με τα κουνάρα... Το βράδυ με τα κούνι, φανταστικό και full sick και effortless και... Ναι! Καθόλου προκλητικό, έτσι πολύ... Καλά, όχι ότι άμα είναι προκλητικό μας πειράζει. Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ, αυτό το παντελόνι το λίγο πιο αέρινο, με χόβα που έχει λουράκι και το δένεις από πάνω. Ναι. Πολύ φίλη μου, μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, έβγαλα και κάποιες έτσι πιο πετσετέ, έτσι αξεσουάρ. Οι τσάντες είναι δύσκολο να γίνουν.
Λοιπόν, αυτό ήταν μια έμπνευση του τύπου των SSR που παίρνεις στην παραλία και βάζεις, ας πούμε, για να πας από την ξαπλώστρο σου μέχρι τον πιτσόμπαρο ένα... Επειδή... Και απλά έβαλα λουλουδάκι. Είσαι και εσύ από τα άτομα που δεν μπορείς να περπατήσεις χωρίς τσάντα. Φουλ. Και εγώ το έχω αυτό. Full. Νιώθω ότι και γενικά... είμαι γυμνή χωρίς τσάντα. Ναι. Αυτό, πρέπει κάτι να υπάρχει κάπου να βάλω τα χέρια μου. Ναι, κάτι πρέπει να κρατάω γιατί έχουμε άγχος και φαίνεται στα χέρια. Φαίνεται. Αυτό δεν είναι. Και δείξες και τα καπέλα που και έτσι, είναι σοκ λίγο... και δέος. Απλά εμένα δεν θα μου κάνει νομίζω. Θες να το φορέσεις εσύ. Ναι, με δεν έχω πρόβλημα. Πιστεύω θα φανεί πιο ωραία σε σένα. Φέρα μου τη τσαντούλα μου, τα έχεις όλα πάνω σου. Εννοείται. Είναι και αυτή έτσι με το κροσάκι. Λοιπόν. Τέλειο χρώμα. Στέβη. Έχω και φροντζάκια τώρα. Τέλειο χρώμα. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ κατεβασμένο. Κατεβασμένο. Και λίγο πιο... Είμαι πιο Instagram. Με κανένα γυαλί αυτά του στυλ. Ναι, ναι, πενταλούδα. Πολύ ωραίο χρώμα. Και το άλλο μπορείς να βάλεις και το άλλο. Εννοείται. Είναι έτσι. Κάνω pancaking εγώ εδώ, γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ αυτά τα ρούχα. Είναι γεμάτα χρώμα και λέω ναι. Εννοείται. Μα, α, και αυτό το θέλεις έτσι. Νάτινα, το γύρισε. Το γύρισα. Αυτό που το γυρίζεις είναι όντως ρέτρο. Δεν είναι πολύ. Καλά, το κάνει και για να βλέπουμε, νομίζω. Ισχύει. Αλλά... Γιατί βασικά ήθελα να είναι πιο. Και το πατρόν είναι λίγο πιο μακρύ. Ναι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να είναι και πρακτικό, κατάλαβα. Αλλά άμα είναι για το outfit, εγώ προτιμώ να σκουντουφλάω παρά να βλέπω. Εννοείται, σκουντούφλες μόνο. Έχουμε δει πολλά στη ζωή, κολλητή. Δεν γίνεται. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μην βλέπω πλέον όταν περπατάω. Τελείωσε, είμαι done. Αυτό εδώ. Πετσετέ μπλουζάκι, ε. Πετσετέ. Με το έτσι κέντημά του. Το πιο sportswear κέντημα. Μου αρέσει πολύ. Το λόγο σου είναι αυτό, ε! Ναι, είναι δύο πιάνα αποδογυρισμένα σαν θήτα από το Αθήνα. Θέλεις να μας το δείξεις λίγο πιο εδώ για να φανεί το λόγο. Εντάξει, είναι λίγο πιο διακριτικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο! Και είναι και εδώ. Να το, φαίνεται λίγο το λόγο. Α, δεν βλέπω, έχουμε πια. Είναι και εδώ μπορεί να φανεί καλύτερο. Μου κάνει πολύ high fashion γι' αυτό. Φαίνεται πολύ ησυχά. Είναι, είναι. Διακριτικό. Εννοείται. Έχω την φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι γραφίστρια και μου το έκανε. Τέτοιους φίλους να έχετε στη ζωή. Μου το έκανε έτσι πολύ μελετημένο και την ευχαριστώ. Να είναι καλά η κολλητή. Εννοείται. Και αυτό εδώ θέλω να δω. Ναι, αυτό λοιπόν είναι το boyfriend t-shirt. Το οποίο ας πούμε του το δανείζεσαι. Αλλά εμείς το κάναμε πιο... Πιο romantic, βάλαμε μια πιο βάτα. Πιο λίγο θηλυπρεπές. Ναι, και είναι λίγο, ας πούμε, το oversized t-shirt, αλλά για μια έτσι, καθώς πρέπει, κοπέλα. Το μανίκι πάει έτσι, έτσι. Ναι, ναι, έτσι, είναι με βάτα. Είναι κανονικό τσουκ. Μου λένε στο ακουστικό, okay. Πού είναι το μανίκι, δεν τα βλέπουμε. Αυτό έτσι. Θα μου άρεσε πολύ με αρβίλες, για την αντίθεση. Ναι, εννοείται. Μ' αρέσει. Συμφωνεί! Μ' αρέσει και κάλτσα ψηλή, why not. Και κάλτσα ψηλή, ε! Ναι, έτσι μέχρι εδώ. Nice, γιατί είναι ρέτρο, με τις ριγούλες. Αυτό, με ρίγες. Α, εντάξει, μετά θα πάω για καφέ. Πάμε. Έχουμε κάτι άλλο. Και αυτό δεν μου έδειξες, ένα τελευταίο να μην το δω. Αυτό που έχει και αυτές τις τρυπούλες κάτω. Είναι ίδια, ας πούμε, λογική. Είναι τέλειο! Μου λέει η Τάνια στο ακουστικό, ονειρικό! Όνειρο! Έχουν τρελαθεί πάνω τα παιδιά σου, λέει, τα σχολιάζουν και εκείνοι. Τέλειο, τέλειο! Με σαντάλι! Φαίνω με αυτά εδώ! Πω πω, θα φαίνεται τόσο ωραίο να φοράς μια τακουνάρα. Είναι τέλειο αυτό, είναι τέλειο, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Ναι. Να το κάνω μια λίγο πάνω μου, να το δω στην κάμερα πώς γράφει. Λες και είναι καθρέφτης. Μπορούμε να κάνουμε λίγο zoom out. Σοκ, σοκ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έλα, πρέπει να μου το έχεις δείξει πρώτα. Ναι. Όχι, άφησες το καλό για το τέλος. Για το τέλος, εννοείται. Βέβαια, βέβαια. Αυτές ήταν οι δημιουργίες λοιπόν από το brand Παλού με την κολλητή εδώ πέρα, τη Μαρία. Πλέον είμαστε κολλητές, θα πάμε μετά για να πιούμε μια σέρκοβα. Εννοείται. Θα μας έχει όμως και ένα πολύ ξεχωριστό outfit. Στο Madwalk 2022 by Serkova, οπότε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο madwalk.gr για να το δείτε και από κοντά. Δεν μας κάνει sneak peek. Όχι. Μπράβο, κυρία, μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε τα άτομα που δεν κάνουν sneak peek. Αυτό ήταν και το σημερινό μας το επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες μαζί. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν υπέροχη και τα ρούχα είναι καταπληκτικά και καλή σου επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους. Και εγώ και εγώ. Εμείς θα τα πούμε πολύ, πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο στις 8 και μέχρι τότε να έχετε πολλά πολλά φιλιά. Μουά! Γεια σας! Gigi, 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 on tra au paradis, Gigi.